Και πάμε και στην παρουσίαση του μήκους. Παρουσίαση του μήκους με τον Φαμπρίς Λαμπιέρ. Εδώ ο Σαμάη έχει καθυστερήσει η παρουσίαση και ο Μαρκίζ Γκουντουίν είναι οι αθλητές που θα μετάσχουν στο μήκος. Το μήκος που έχει αυτό το αθλητή που είδατε εδώ είναι ο Σαμάη. Είδατε, είναι σε βίντεο. Ρουσάι Σαμάη. Καλό άλμα, πολύ καλό άλμα από τον Σαμάη, που έχει ρεκόρ όντας Αφρικής με 8.50. Ο Σαμάη που έχει φετινό 8.34 και είναι δεύτερος φέτος στον κόσμο. 8.03 η πρώτη προσπάθεια. Και πάμε στο μήκο, πάμε στον Τάιρον Σμιθ από τις Βερμούδες. Ο Σμιθ να δούμε πάλι με τον Σμιθ. Είναι καλό. Γύρω στα 8 μέτρα. Ο Σμιθ που έχει, μάλλον ήρθε στη Ραμπάτ με 7.78. Έχει πολύ μεγαλύτερο ρεκόρ βεβαίως. Έχει 8.22. Τον βλέπετε εδώ. Ο Σμιθ. Οι αθλητές του μήκους όπως και του ύψους. Στα 68 είναι δεύτερος. Κάνουμε τον Dan Bramble από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Bramble έχει φετινό 7.98, το έκανε στο Clermont της Αμερικής. Έχει 8.21 ρεκόρ. Λίγο κάτω, μάλλον, από τα 8 μέτρα. Η σεζόν είναι μεγάλη. Σε κάποιες χώρες όπως είναι στην Αμερική, στην Τζαμάικα, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε τα trials, δηλαδή τους αγώνες από τους οποίους θα βγουν οι ομάδες για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αρχές Ιουλίου, 6-10 από το Άμστερνταμ απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Φυσικά Ολυμπιακοί αγώνες απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. 7-90 είναι τρίτος. Πάμε όμως να δούμε τη συνέχεια με το μήκος των άνδρων. Dan Bramble, ο Βρετανός. Είδαμε νωρίτερα την προσπάθειά του με αέρα. Κοντά στα 8 μέτρα. Δείτε το πάτημα. Γενικά στα άλματα και στα κάθετα και στα οριζόντια ο αέρας επηρεάζει. Είδαμε σήμερα και στους αθλητές του ύψους που πλην του Μπονταρέγκο και του Κινάρτ δεν πήγαν καλά. Μόνο ο Μποντάρεγκο πέρασε τα 2.30, 2.31 συγκεκριμένα, 2.28 ο Κινάρτ. 8 με 10 βαθμούς, ενώ η Κυριακοπούλου είχε πάρει και 2 βαθμούς στην Τόχα. Πάμε στο Λαπιέρ. Πάμε στο Λαπιέρ, ο οποίος μετά τα 2 πρώτα άλματα είναι πίσω. Συγκεκριμένα ο Λαπιέρ είναι στην 8η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Φαμπρίς Λαπιέρ, Αυστραλός, μεγάλο άλμα. Είναι μεγάλο άλμα από τον Λαπιέρ. Είναι ένα άλμα πάνω από τα 20. Ο 8.27 φετινό έχει, έτσι κι αλλιώς. Είναι καλός αθλητής, 32χρονος Λαπιέρ. Και 8.31. Μεγάλο άλμα είναι πρώτος ο Λαπιέρ με το 8.31. Περνάει τέταρτο στον κόσμο για φέτος. Είναι μεγάλο άλμα, έτσι, είναι μεγάλο άλμα. Και ο Ρουσουάλ Σαμάη από την Νότια Αφρική. Σαμάη έχει 8.09. Αυτό είναι ίσως και μεγαλύτερο. Νότια Αφρικανός, πέμπτος στο παγκόσμιο κλειστού στο Portland το χειμώνα. Ο Λαπιέρ ήταν δεύτερος στο Λονδίνο, στο Πεκίνο, το θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι, και τέταρτος το 9.
Για να δούμε το Σαμάι. Δεν νομίζω ότι απειλεί τον. Τον απειλεί. Θα δούμε. Θα δούμε. Ήταν καλό άλμα πάντως. Ήταν καλό άλμα. Θα δούμε. 8-12. 8-12 και είναι δεύτερος. Για να δούμε και τον Μαρκίζ Γκούντουιν. Ο Γκούντουιν που έχει έρθει με 8-45, είναι κορυφαίος για φέτος στον κόσμο, αλλά δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Γι' αυτό δεν. Πάντα έτσι. Όπα. Είναι πάνω από τα 8 μέτρα. Έχει ήδη ένα πάνω από τα 8 μέτρα. Βλέπετε εδώ τον Αμερικανό που ήταν δεύτερος πέρσι στο Τορόντο στους Παναμερικανικούς. Δείτε εδώ τον 25χρονο Αμερικανό που έκανε 8.45 στην B. Μαόλτ της Γαλλίας πριν από λίγες μέρες. Να, να. Να το μήκος που ήθελες. Να το μήκος που ήθελα και προσέξτε αυτή την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ο Ρουζουάλ Σαμάι από την Νότια Αφρική. Τέταρτη προσπάθεια και πετάει. Πετάει ο τρίτος κοινοπολιτιακός του 14 και πέμπτος του παγκόσμιου του Πόρτλαντ το κλειστό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο πάτημα έκανε. Εξαιρετικό πάτημα. Τα ψαλίδια. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τον 24χρονο Νοτιοαφρικάνο που έχει φετινό 8.34. 8.38. 8.38 για τον Σαμάι. Ένα πολύ μεγάλο άλμα που ισοφαρίζει το ατομικό του ρεκόρ και κάνει φετινή επίθεση. Εδώ ο Αμερικανός Μαρκίζ Γκούντουιν που ήρθε με 8.45. Καλό άλμα και αυτός, όχι στα 8.30 αλλά γύρω στα 110, στα 8.10. Ένα καλό άλμα και αυτός ο Αμερικανός, καλό πάτημα στα 3-4 εκατοστά από την πλαστελίνη. 8.11 λοιπόν, παίρνει την τρίτη θέση. Θυμίζω νωρίτερα ο Φαμπρίς Λαπιέρ, ο Αυστραλός, εξαιρετικός αθλητής. Έχουμε πρώτα έχουμε το Λαπιέρ. Έχουμε το μήκος. Έχουμε το Λαπιέρ. Λοιπόν, έχει 8.31 μέχρι στιγμής. Ου, μεγάλο. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει ο Λαπιέρ, ο Αυστραλός, με μεγάλες διακρίσεις. Ο Λαπιέρ που ήταν δεύτερος πέρσι στο Πεκίνο και ήταν και πρώτος στο παγκόσμιο της Ντόχας ή θα θυμάστε παλιότερη του Στίβου το 2010 η Ντόχα είχε φιλοξενήσει. 8.36 με αέρα όμως. 8.36 παραμένει στη δεύτερη θέση με το 8.31 που είχε στην τρίτη προσπάθεια, ήταν άκυρο στην τέταρτη. 8.38, πολύ μεγάλο μήκος. Έτσι, ο Σαμάι, 8.36 ο Λαπιέρ, 8.11 ο Γκούντουιν που είδαμε νωρίτερα την προσπάθειά του. Οι δύο πρώτοι έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις.